Τρία σοβαρά τροχέα σημειώθηκαν μέσα σε λίγε ώρε τι πρωινέ ώρε τη Δευτέρα στην Αττική, σε Άνοιξη, Ασπρόπυργο και Μαρούση, με δύο ανθρώπου να χάνουν τη ζωή του και άλλου τρει να τραυματίζονται. Τελευταίο χρονικά ήταν το τροχαίο που σημειώθηκε στην Άνοιξη, στη Λεωφόρο Μαραθώνο στη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Ανθούσα, στο ύψο τη εισόδου του Αρσακίου. Όπω φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα βγήκε εκτό δρόμου, χτύπησε στο καφάο και ανετράπη. Ο οδηγό του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατ. Στον Ασπρόπυργο, μια κοπέλα 21 ετών, έχασε τη ζωή τη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα 26χρονο βγήκε για άγνωστο λόγο από τον δρόμο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, χτύπησε σε πλαϊνό τοίχο και τελικά σε μια κολόνα τη ΔΕΗ στη λεωφόρο να το στο ρεύμα προ τα άνω